Υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και πολύτιμο υγειονομικό υλικό με το οποίο θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία της Κρήτης με έμφαση στο νομό Λασιθίου όπως επιθυμούν οι δωρητές, παρέλαβε σήμερα η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Η εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει από ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι μια μονάδα. Εξοπλισμός, ο οποίος δεν υπάρχει στη χώρα μας, δηλαδή ειδικοί εξοπλισμοί που τους βρίσκουμε στην Αμερική και σε αυτό που δεσμευόμαστε εμείς σε κάθε τέτοια αποστολή είναι ότι σεβόμαστε απόλυτα αυτό το υλικό και δίδεται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Το κοντέινερ με το πολύτιμο περιεχόμενο, η αξία του οποίου υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αποτελεί δωρεά της Παγκριτικής Αμερικής και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού IOCC. Εάν αγοραζόταν αυτά τα πράγματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται από τη ΔΥΠΕ κάθε φορά, είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο το κάθε κοντέινερ. Δεν είναι η αξία της δωρεάς αυτή, αλλά αυτό εποφελείται η Κρήτη. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για αυτή την τόσο μεγάλη, πολύτιμη βοήθεια. Τόσο σε επίπεδο συμβολισμού, όσο και σε επίπεδο ουσίας. Πρόκειται για την 8η αποστολή υγειονομικού εξοπλισμού που υλοποιείται και αξιοποιείται για την εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση της περίθαλψης των κατοίκων της Κρήτης εν μέσω πανδημίας. Όσα χιλιόμετρα και μίλια και αν μας χωρίζουν, οι καρδιές μας είναι πάντα μαζί. Θέλω να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα το Δήμο, ο οποίος μας εξυπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια με τούτον εδώ το φανταστικό χώρο για να γίνει η διανομή. Τον κύριο Χαλβατζή, ο οποίος όλες τις φορές που έχει έρθει κοντέινερ, έρχεται χωρίς χρήματα και βοηθάει στην εκφόρτωση. Η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης διέψευσε την υποβολή παρετήσεων στο νοσοκομείο της Νεάπολης και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι εφημερίες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου τέθηκαν σε αναστολή 9 γιατροί. Γιατί δεν υφίσταται καμία παρέτηση, οι γιατροί συνεχίζουν κανονικά. Έχουμε κάποιες αναστολές γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Αγίου Νικολάου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠ και επομένως θα χρειαστεί να στηρίξουν και οι γιατροί, μια και είναι διασυνδεδεμένα τα νοσοκομεία του Λασιθίου, οι γιατροί από την Νεάπολη, και ώστε να έχουμε ασφαλή εφημέρευση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Την ίδια στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της Κρήτης αγγίζει το 60%, καθώς σύμφωνα με την κυρία Μπορμπουδάκη παρατηρείται αύξηση των ραντεβού για εμβολιασμό στις νεαρότερες ηλικίες. Έχουμε φτάσει στο γενικό πληθυσμό αυτή τη στιγμή στην Κρήτη στο 57% μέχρι εχθές το βράδυ και υπολογίζουμε τις επόμενες μέρες να ξεπεράσουμε το 60%. Αυξημένος και ο εμβολιασμός στις νεαρότερες ηλικίες. Παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη αύξηση δεδομένου και του ανοίγματος των σχολικών μονάδων.